Το νέο πρόμο, το What If, νέο πρόμο στο FIFA. Γενικά έχω να κάνω μια εβδομάδα σχεδόν βίντεο, οπότε θα σας πω γιατί έγινε τα ράβαλες και όλα αυτά, οι εξέλιξεις της ομάδας. Οπότε πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι δεν έπαιξα ράβαλες, δεν είχα μερικό joy, δεν έπαιξα ούτε ένα match ράβαλες και grindάρα τα objectives. Βλέπετε ούτε τώρα μπορεί να μην παίξω. Αν παίξω πολύ μέτρια rewards έχουμε, η ομάδα έχει παραμείνει ίδια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει μείνει ίδια. Έχω κάνει όμως, παιδιά, βλέπετε κάποιες βλέπετε μία μόνη νέα κάρτα, είναι ο Ελσαράουι. Δεν έχω παίξει ούτε ένα μάτς μαζί, δεν τον έχω δοκιμάσει. Τον έκανα γιατί είχε του σχετικά λίγα και είχα φόντερ. Οπότε γιατί όχι, να τους, Ελσαράουι. Και πάμε να δείτε λίγο το κλαμπ από το 83x25 που δεν σας το είπα. Άνοιξα το 83x25 και έτυχα 6 walkouts. Που πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό τα 6 walkouts. Έχω δει και πάρα πολύ χειρότερα. 6 walkouts είναι πάρα πολύ καλό. Για να σας δείξω αμέσως τι έτυχα. Face Cardino Oblak. Μέσα είχε Kimmich, Ederson, Busquets, Lloris και De Gea. Παιδιά, αυτά νομίζω ήταν απίστευτο φόντερ. Και δεν ξέρω σε ποιο σπιθιά τα δώσω. Ας πω μετά τη σκέφτομαι. Βλέπετε εδώ. Βλέπετε εδώ, έκανα Αντρέ Σίλβα γιατί σε ένα pack έχω και Guero εδώ, θα σας πω. Άνοιξε ένα Small Rare και είχε μέσα Guero και Busquets Duplicate. Το Small Rare, δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη μέρα. Είχε διπλό walkout και επειδή είχα Duplicate είπα κρίμα. Είναι και έκανα τον Αντρέ Σίλβα. Επίσης έκανα τον Κουκουρέλα ολόκληρο. Να το, δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου. Ο Φελίπ Άντερσον πήρε upgrade γιατί νίξε τη Juventus. Ελπίζω να περάσει και τη Juventus γιατί υποστηρίζω την Πόρτο κιόλας, την Πορτογαλία. Οπότε ελπίζω και για το upgrade και γενικά. Μπεγερίν εδώ δεν νομίζω να ξαναμπεί βασικό, εκτός αν τον θέλω, αν τον χρειάζομαι. Βολάς και εδώ. Οι κάρτες γενικά είναι αυτές. Α, και η μόνη κάρτα που η νέα κάρτα είναι ο Βαλ, πίσω Μουριέλ. Δεν θα πάρει upgrade λογικά από τη Ραλ. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω. Στο 86 το έφαγαν δυστυχώς. Αν και κρατάει μια ψηλή τιμή. Και έχουμε και από το level 15 πήρα το Βάλτσμι γιατί είναι επιθετικός, είναι Γερμανός και ωραία stats. Εντάξει, ήμουν κοντά στον Ντεμπελέ και τον Βάλτσμιχ και πήρα Βάλτσμιχ. Εντάξει, δεν νομίζω να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κανένα objective. Η ομάδα είναι η ίδια. Βλέπετε, Λισάραβι. Κοιτάξτε λίγο πολύχρωμο πάγκο. Κοιτάξτε, δηλαδή, πολύ ωραίος πάγκος. Και αυτή είναι η ομάδα. Και θα σας πω τώρα από τα swaps τι άλλο θα κάνω. Από τα swaps, παιδιά, το επόμενο ένα pick μπορώ να κάνω ακόμα. Θέλω να κάνω, δηλαδή, μπορώ κι άλλο. Σκέφτομαι, παιδιά, να κάνω τον Ashley Cole για να μπει CB. Δεν ξέρω αν αξίζει, το σκέφτομαι πάρα πολύ για να μπει CB. Εντάξει, τα στάτους είναι ακραία για CB, τώρα βέβαια τα αναλύσω. Δεν ξέρω, πείτε μου, μέχρι 9 tokens, τι λέτε να κάνω. Μπορώ να κάνω όλα αυτά. Από όλα αυτά, τι λέτε να κάνω, προτείνετε μου. Εγώ είμαι κοντά στο Cole ή το 83x25 μόνο του. Γιατί στο mid-icon δεν ξέρω, παιδιά, θα το σκεφτώ πολύ, αλλά σκέφτομαι το Cole για CB. Πάμε να δούμε τη νέα ομάδα του What If, η πρώτη ομάδα, θα έχει κι άλλη, νομίζω, όχι νομίζω. Φανάτη. Αυτή είναι μια αρκετά, είναι μια ωραία ομάδα, αρκετά ωραία. Και πάμε να δούμε όλους τους παίχτες. Επίσης, παιδιά, για τους αμυντικούς, πρέπει, είναι 5 μάτς, σε 5 μάτς πρέπει να γίνουν αυτά, αν δεν γίνουν σε 5 μάτς, πάει. Δεν έχει δεύτερο, νομίζω, σαν το headliner, πάει αν δεν το κάνω στο πρώτο. Οι αμυντικοί παιδιά πρέπει να πάρουν να κάνουν ένα clean sheet, δηλαδή να μην φάνε goal σε 5 μάτς. Πιστεύω δεν είναι. Ανάλογα την ομάδα, θα σας πω τώρα. Να μην φάνε ένα goal. Που πιστεύω είναι ψηλοδύσκολο για κάποιες ομάδες. Σε 5 μάτς να μην φάνε goal και για τους επιθετικούς είναι αρκετά πιο εύκολο νομίζω. Είναι να βάλουν οι ομάδες τους 6 goal σε 5 μάτς. Οπότε Μπαμπού, μπορεί να το κάνει η Wolfsburg να μην φάει goal σε 5 μάτς. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία κάρτα. Που είναι κοντά στα 400-350 κάπου εκεί. Ένα right back που το χρειάζονταν η Γερμανία γιατί είχε τον Μουκιέλε το καλύτερό της από τόσο παλιά. Πολύ ωραίο right back που πιστεύω όσοι έχετε Bundesliga ομάδα θα χαίρεστε. Λεσμέλο το troll του Καντέ, αν και μια πολύ ωραία και φθηνή κάρτα που είναι γύρω στα 60 κάπου εκεί. Πάρα πολύ ωραία φθηνή κάρτα για γαλλικό. Ένα σχέμα ας πούμε θα ήταν πάρα πολύ καλός. Πολύ φθηνή και καλή. Και δεν ξέρω τώρα αν η Νίς μπορεί να το κάνει αυτό. Γιώβιτς, παιδιά, έπαιξε το πρώτο μάτς από τα 5 η Άιντραχτ, έβαλε ένα γκολ, δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό. Έχασε κιόλας, αλλά δεν παίζει ρόλο ήττα. Γιώβιτς, παιδιά, μια πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και στη νέα του ομάδα με 5 weak foot, είναι τέρας, πιστεύω θα είναι πολύ ωραίος in-game. Και κάνει 200 κάπα, 230 κάπα εκεί, πιστεύω είναι καλή τιμή για το Γιώβιτς.
Πέρα είναι, παιδιά, μια πάρα πολύ ωραία κάρτα για left wing back, τώρα που χρησιμοποιούν όλο το σύστημα με το 5-3-2 και το 3-5-2. Πιστεύω είναι μια πολύ ωραία κάρτα, γύρω στα 130k, 120k εκεί. Πολύ ωραία κάρτα, αν υπάρχουν πολλά ελέμα από το ιταλικό, Ντεολουφέου, Ριμπερί, Ελσαράου, αλλά αν κάποιο δεν του έχει κάνει και θέλει τρε, πάρτε Περέιρα. Γιούρι, ένα left back από την Ισπανία που πιστεύω ήρθε για να πάρει τη θέση του Μεντί. Εγώ θα τον πάρω, παιδιά, λογικά, αν βγουν τα links. Γιατί έχω βαρεθεί το Μεντί πλέον, με έχει κουράσει. Δεν μ' αρέσει κιόλας να παίζω όλο με τους ίδιους παίχτες, γι' αυτό θα γίνουν και αλλαγές στην ομάδα. Θα σας πω στα επόμενα βίντεο. Όντεγκαρντ, 5 skills, καταπληκτική η κάρτα, φάνε πολύ καλός και πιστεύω άρεσε να το καταφέρει. Πιστεύω φάνε πολύ καλό in game με το dribbling, με το weak foot. Καρτάρα, τι να λέμε. Smalling, παιδιά, αυτή η κάρτα είναι καρασπασμένη, γιατί έχω δοκιμάσει ακόμα και τον απλό Smalling. Και παιδιά, έχει το body type που μπορεί να του κόψει όλου. Κάνει, είναι, αν και είναι πολύ ακριβώς, είναι γύρω στα 600k, αλλά πιστεύω δεν είναι καραοπύλας, είναι καραοπύλας ο Smalling και η Ρώμα μπορεί να το κάνει, να μην φάει γκολ. Και πιστεύω, νομίζω παίζει σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Μαρτσέλο, πάρα πολύ ωραία κάρτα από γαλλικό που δεν θυμάμαι τι ECB έχει. Απίστευτα αντιβαίνει ξάς, δεν έχει μόνο pace, που εντάξει όσοι μπορεί να παίξετε λίγο πιο κάτω με τις γραμμές είναι μια ακραία κάρτα. Πάμε στις τρεις καλύτερες. Γκόμες, παιδιά, αυτή η κάρτα είναι καρασπασμένη. Σας λέω ότι έχω δοκιμάσει σε draft τον 88 Γκόμες και ήταν απίστευτος. Γενικά τον Γκόμες που τον υποτιμούν πολύ, αλλά παιδιά θα είναι καρτάρα. Πιστέψτε με, θα είναι μία από τις καλύτερες κάρτες, πιο OP κάρτες στο game, σπασμένη κάρτα. Με αυτό το body type κινεί τόσο γρήγορα, έχει pace, έχει shooting, 4-4 έχει νομίζω. Είναι καρτάρα από τις πιο σπασμένες κάρτες. Θα είναι σαν τσόκο δοκιμάσει τον απλό, φάνε και αυτή μια καρτάρα. Πιστεύω θα το κάνει τώρα μου τα 6 γκολ, ειδικά με το Haaland κιόλας. Πολύ ωραία κάρτα και ο Σάντς, ο οποίος κάνει γύρω στα 700, δεν θυμάμαι τώρα. Και ο Γκόμες δεν θυμάμαι κι αυτός. Και Καντέ, ο οποίος ούτε αυτός θυμάμαι. Λογικά θα είναι πανάκριβος, θα είναι μια καρασπασμένη κάρτα που πιστεύω και με απλό Καντέ κάνει τη δουλειά σου, αλλά αυτή η κάρτα είναι endgame. Τι να λέμε, Καντέ, ακόμα και η Gold δεν είναι καρασπασμένη, είναι endgame κάρτα. Τον έχω, δεν πρόκειται να φύγει. Θα λογικά βάλω κανέναν inform του στο μέλλον. Απίστευτη κάρτα, τι να λέμε. Μια καρτάρα, ένας Καντέ ακόμα καλύτερος, σπασμένος. Πότε είπαμε και για το What If, τα πάντα. Είπαμε για τα. Βασικά να δούμε και τα SBC. Και μετά θα πάμε να κάνουμε κάτι unlock. Και εδώ νέα κονσα ακόμα δεν λέει να βγάλει. Και δεν υπάρχει νομίζω κανένα SBC που δεν έχουμε πει. Ριμπέρι, σας έχω πει. Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Το μόνο που μένει είναι πεις μπορεί να κάνω και σειρά player review. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι πολύ. Δεν ξέρω, θέλει χρόνο, αλλά θα το σκεφτώ αν είναι από την επόμενη εβδομάδα. Ραφίνια, σκέφτομαι να τον κάνω και να τον βάλω στον Μαξιμίν. Δεν ξέρω αν αξίζει, παιδιά. Έχω φόντερ να τον κάνω τζάμπα, ας πούμε. Τον κάνω τζάμπα. Έχω πολύ φόντερ. Παιδιά, έχει 3 weak foot. Αυτό είναι το κακό. Αν και ο Σαλάχ και αυτό έχει 3 weak foot. Και παιδιά, δεν φαίνεται πάρα πολύ. Τα χάνει τα σου, δεν λέω, αλλά. Κάποιες φορές πάνε λίγο που να είναι, αλλά τα βάζει. Πιστεύω πιο πολύ ρόλο παίζει το skill μου φέτος και κάνει πιο agile το παίχτη. Και έχω μάθει να παίζω πιο πολύ με skill από του χρόνου. Από φέτος, από του χρόνου λέω. Και 4 skills, μια χαρά. Αριστεροπόδαρος. Το flare και κανένα σημαντικό trade δεν έχει. Παρ' όλα αυτά κάνει 425k. Πιστεύω είναι λίγο overpriced. Αλλά για μένα που τον κάνω τζάμπα μπορεί και να αξίζει. Δεν ξέρω, παιδιά, πείτε μου αν αξίζει. Πιστεύω από το Maximin φάνε καλός και παιδιά, πιστεύω η Leeds παίζει σήμερα. Θα δω πώς θα πάει με την Aston Villa. Πιστεύω θα τα βάλει σίγουρα τα 6 γκολ. Γιατί άμα έχετε δει, η Leeds βάζει πάρα πολλά γκολ με την τακτική της. Παίζει αρκετά επιθετικά. Βάζει πάρα πολλά γκολ και πιστεύω το καταφέρει 100% να βάλει 6 γκολ σε 5 μάτς. Και παίρνουν συν 2 αυτές οι κάρτες. Αν ξέρατε το πω πριν. Βλέπετε πολύ ωραία stats, μόνο finishing δεν έχει. Και όλα τα άλλα είναι κατά πράσινο και πολύ ωραία. Ανάλογα, θα δω παιδιά πώς θα πάει η Leeds σήμερα και θα το σκεφτώ. Αν βάλει πάνω από 2 γκολ είναι καλά. Και η Leeds, παιδιά, είναι μια ομάδα που σκοράρει πάρα πολύ, όσοι βλέπετε. Και οπότε γι' αυτό σκέφτομαι. Οπότε βγήκε και ο Καπούτο, ο οποίος και αυτός δεν ξέρω αν θα τα βάλει τα γκολ. Και βλέπετε τον έχω έτοιμο. Σε μία μέρα, πανεύκολος, ό,τι πιο easy. Grind our objectives, τον έκανα. Όχι σε 2 ώρες, ούτε καν. Οπότε παίρνουμε εδώ το Καπούτο. Τον κράταγα για να τον δείξω το βίντεο μόλις τον έκανα. Μόλις πριν αρχίσει το βίντεο δηλαδή. Βλέπετε με τα άσπρα μαγιά. Τα έχει βάψει, όχι άσπρα. Και με αυτό το χρώμα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ψιλοκίτρινα. Βλέπετε πολύ ωραία κάρτα. Τη δούμε. Και in game. Έχει νομίζω 3 skills. Η Wickfoot. Νομίζω. Skills έχει. Ναι, 3 skills. Αυτό είναι λίγο κακό.
Αν και έχει το finesse αρκετά καλό. Πολύ ωραίο physical, πολύ ωραίο strength. Πολύ ωραίο dribbling, πάρα πολύ ωραίο dribbling, παιδιά. Πολύ ωραίο strength κιόλας. Passing ok, είναι λίγο μέτριο το passing, αυτό είναι λίγο κακό. Πολύ ωραίο pace που θα φαίνει πολύ agile κιόλας. Γιατί νομίζω δεν είναι και ψηλός, ναι, είναι ψηλό κοντός. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι, βέβαια, θα έχει σε άλλη μονάδα μέτρησης. Οπότε το shooting είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια πολύ decent κάρτα που μπορεί κάπως να χωρέσει. Δεν ξέρω αν πειραματιστώ. Πολύ ωραία κάρτα. Και πάμε και τώρα να πάρουμε το 25K και να έχουμε τρία πακάκια να κλείσουμε το βίντεο. Αν τύχουμε κανένα what if που δεν πρόκειται. Πολύ ωραίες κάρτες παρόλα αυτά. Ωραίο πρόμο, μου αρέσει. Έχω ξεχωρίσει. Μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλός ο Odegaard. Πάμε εδώ. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε. Θα σας πω και μετά και το Prime or Mid. Δεν είναι εγώ φυσικά. Δεν είναι Bort, okay. Επίσης το Prime or Mid, παιδιά, δεν ξέρω αν αξίζει. Ο αδερφός μου θυμάστε την ομάδα του. Πώς δεν τη θυμάστε, μπορεί να πάτε στα προηγούμενα βίντεο. Έκανε ένα Mid Icon και έτυχε Andrei. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πείτε μου αν είναι WL. Πιστεύω, όχι, πιστεύω είναι Dub. Εντάξει, πάνω πολλά χειρότερα. Electron Players δεν είναι Boy Rare. Πιστεύω από αυτά που έχουν ένα Rare δεν τυχαίνω ποτέ. Εδώ, ντούμπλιγα σε αυτό το κάστρο. Εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Οπότε πάμε και στο 25 να βγάλουμε έστω ένα board. Καλά είμαστε. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο. Οπότε 25 και pack, για να δούμε. Ένα board έστω. Και δεν είναι walkout, δεν είναι καν board, εντάξει, κακό. Οπότε 7 τα rare gold pack, παιδιά, είναι πολύ κακά packs, πραγματικά. Και έχουμε και τον one Nitsan, duplicate. Οκ. Τρέα είναι τώρα, εντάξει, κακό. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, λογικά. Με νέα ομάδα θα πειραματιστώ, κάτι θα κάνω. Οπότε, όλοι ένα like, ένα sub να ανέβουμε και τα λέμε. Γεια σας.